Λοιπόν, αύριο του Αγίου Βαλεντίνου, 14 του μήνα, ήδη το ανθοπολείο έχει στολιστεί κατάλληλα για να υποδεχτεί τους αιρέους και τις αιρές. Ακριβώς, από το Σαββατοκύριακο ήδη έχουμε ξεκινήσει. Και λέει γενικώς γιατί θα γίνει Τρίτη και στην πόλη μας υπάρχει και το ανάλογο παζάρι και το απόγευμα είναι ανοιχτά τα καταστήματα. Γι' αυτό το λόγο έχουν επιλέξει πολύ και από το Σαββατοκύριακο να ξεκινήσουν. Όπως και σήμερα είναι η Ορθόδοξη Γιορτή των Ερωτευμένων, Ακύλα και Πρισκύλας, 13 Φεβρουαρίου και σήμερα πολύ την τίμησαν την ημέρα. Για πείτε μας λίγο τι μπορούμε να βρούμε στο ανθοπολείο σας για να κάνουμε δωράκια. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλές προτάσεις. Γενικώς κάθε χρόνο προσπαθούμε τα πράγματα να είναι καινούργια και διαφορετικά. Φέτος και γενικώς εδώ και κάποια χρόνια έχει ξεκινήσει να χρησιμοποιείται περισσότερο οικολογικά προϊόντα, να μην υπάρχουν με πλαστικό όσο μπορούμε. Γι' αυτό, αν παρατηρήσετε, υπάρχουν συντερένιες και γυάλινες βάσεις κατά κόρον στις περισσότερες περιπτώσεις. Εννοείται το κόκκινο τριαντάφυλλο είναι νομίζω βασιλιάς για αυτή την ημέρα. Από εκεί και πέρα μπορούμε να βρούμε τριαντάφυλλα είτε με σοκολατένια, είτε με πολύχρωμα που ονομάζονται rainbow, μπλε, bling bling που είναι με glitter και χρώμα, έχει και καρδούλες επάνω. Γενικώς υπάρχει μεγάλη ποικιλία και σε χρωματολόγια. Εκτός από αυτό, τη μητική τους έχουν και οι στερλίτσες και διάφορα άλλα λουλούδια τα οποία είναι της εποχής, ανεμόνες, ναραμπούλες και φρέζιες, λυσίαμφους, αλστρομέρειες, τα κλασικά γενικότερα και όχι μόνο και πολλά άλλα προϊόντα. Από την πορεία έτσι μέχρι τώρα, τι επιλέγουν οι σεραίοι για να πάρουν για το ετερόμιμηση? Υπάρχουν αυτοί που είναι τελείως κλασικοί, κόκκινο τριαντάφυλλο, μέσα σε βαζάκι, που ψάχνουν κάθε χρόνο περισσότερο να βρουν το ίδιο. Αλλά υπάρχει και ένα πελατολόγιο στάξη 40% που κάθε χρονιά θα ψάξει να βρει κάτι διαφορετικό. Υπάρχουν φυσικά και οι πολύμερα κλίδες, οι οποίοι θα φέρουν κάτι πολύ μεγάλο, πολύ ωραίο, γκράντε, ή και αντίστοιχα κάτι πιο μικρό σε διακοσμητικό στοιχείο, το οποίο δεν θα υπάρχει και δεν θα το έχουμε ξαναδεί. Πάντως κάθε χρόνο επιλέγουν οι σεραίοι να κάνουν το δωράκι. Γενικώς οι σεραίοι αγαπάμε πολύ νομίζω. Ναι, ισχύει αυτό. Ποια είναι η πιο ξεχωριστή παραγγελία που σας έχουν δώσει? Ας πούμε, σας έχει ζητήσει κάποιος κύριος μια παραγγελία με 40, 50, 30 φύλλα να προσφέρει? Ένα και 200 και 300. Και 200 και 300. Ναι, υπάρχουν και προτάσεις γάμου. Αυτή η μέρα είναι ξεχωριστή. Ειδικά υπάρχουν και κουτιά και 30 φύλλα με τα βαλσαμωμένα, τα forever, τα 30 φύλλα που γνωρίζουν όλοι πλέον. Είτε μέσα σε όλους, είτε μέσα σε κουτιά, είτε ειδικά κουτιά πρότασης και γίνονται πολλές προτάσεις γάμου το 14 Φεβρουαρίου. Αύριο τι πρωτότυπο έχετε ετοιμάσει? Πολλά πρωτότυπα. Έχουμε προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να είμαστε και καλά στο οικονομικό κομμάτι. Δηλαδή, προσπαθούμε όσο μπορούμε, ακόμα και τα πράγματα τα οποία ήταν πιο ανεβασμένα τις προηγούμενες χρονιές, να τα βάλουμε σε διαφορετικές βάσεις για να μπορέσουμε να κατεβάσουμε το κόστος, όπως είναι στα forever 30 φύλλα. Υπάρχουν έτσι τα καινούργια που έχουν βγει, όπως είναι το συγκεκριμένο φωτιστικό, το οποίο ανάβει και σβήνει. Η μπάλα αιωρείται με μαγνήτη, συνδέεται με Bluetooth με το κινητό, ακούγονται τραγούδια, ξυπνητήρι και αλλάζουν και από το κινητό και τα φώτα μέσα. Είναι κάτι έτσι τελείως διαφορετικό που έχει βγει φέτος, ξεκίνησε. Εκτός από αυτό υπάρχουν τα καινούργια τα τσαντάκια που είναι πάλι μέσα σε plexiglass με μπαζάκι φυσικό από κάτω, με την αλυσίδα που είναι έτσι και αυτό κάτι διαφορετικό. Τα terrarium που είναι θόλοι που κλείνουν, θέλουν μόνο φως και ζουν εκεί μέσα για τουλάχιστον ένα χρόνο χωρίς να τα κάνουμε απολύτως τίποτα. Υπάρχουν οι κλασικές οι καπελιέρες μέσα σε βάση που ξεκινάνε από πολύ πολύ οικονομικές έτσι, προτάσεις. Και γλάστρες εννοείται bonsai και ορχιδές. Αυτά εδώ τα καινούργια που μοιάζουν με terrarium πάλι με σίδερο μαζί με γυαλί. Και πολλά πολλά άλλα τα οποία δεν τα έχω ακόμα κάνει. Δεν υπάρχει ηλικία έτσι, γιατί βλέπουμε πολλά νέα παιδιά και είναι μια πολύ έτσι όμορφη εικόνα στον δρόμο, έστω και με ένα τριαντάφυλλο, αλλά και μεγαλύτερους ηλικία, που δεν ξεχνούν όμως να κάνουν μια όμορφη κίνηση προς την σύζυγο. Όχι, νομίζω ότι η ηλικία είναι μέχρι 100 φεύγα. Πέρυσι, παραδείγματος χάρη, ένας μεγάλος κύριος ηλικία, ήταν 98 χρονών και λέει στην κυρά μου, όπως λέει και αυτός, θα πάω, λέει, ένα λουλουδάκι. Μπορεί, εγώ λέει, να μην το γιορτάζουμε έτσι, αλλά πηγαίνουν όλοι να μην έχει και αυτή να χαρεί. Όπως και αντίστοιχα μικρά παιδάκια για δημοτικού δηλαδή, που έρχονται και παίρνουν για τη φίλη τους, να το δώσουν στη μαμά τους. Έτσι είναι όμορφε, γλυκές χειρονομίες. Δηλαδή δεν χρειάζεται μόνο για αυτό το λόγο να το κάνει. Αγάπη γενικώς. Υπάρχουν παραγγελίες ήδη από σήμερα, φαντάζομαι. Και από την Πέμπτη. Όση ώρα είμαστε εδώ πέρα, βλέπουμε κόσμο που έρχεται. Ακριβώς. Από την Πέμπτη έχουν ξεκινήσει παραγγελίες. Και όχι μόνο εδώ. Και παραγγελίες μας έχουν κάνει και από το εξωτερικό και μέσω e-shop και μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών. Και στέλνουμε γενικώς. Κάνουμε αποστολές μέσα στην πόλη. Ξεκίνησε από σήμερα. Τι να ευχηθούμε? Να είναι όλοι ευτυχισμένοι και αγαπημένοι. Τι άλλο φυσικά. Ωραία. Να είστε καλά.